Κυρία Μάρθα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail που στείλατε και τις ευχές. Αντεύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας. Κυρία Αθηνά, λέτε ότι όλοι συμφωνείτε ότι τα μνημόνια είναι αντισταγματικά και αντιδημοκρατικά. Τι έγινε, λέει, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Για να δούμε τι πιστεύει η κυρία Μπακογιάννη, εάν μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Χαρακτηρίζει, μίλησε στη Real News, την κυριακάτικη Real News. Ανάμεσα σε άλλα που είπε στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε, χαρακτήρισε ιανό τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι η έξοδος της Ελλάδας από την ύφεση μπορεί να γίνει μόνο από μια κυβέρνηση που πραγματικά πιστεύει στην επιχειρηματικότητα, μια κυβέρνηση με σχέδιο, αποφασισμένη να μην χάσει χρόνο. Είπε ότι σήμερα δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ταυτίζει τον Αλέξη Τσίπρα με την απόλυτη αναξιοπιστία και την απουσία αναπτυξιακού σχεδίου για τη χώρα. Και εκτιμά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αδελφή του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ότι οι εκλογές θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα την άνοιξη του 2018. Την άνοιξη του 2018 εκτιμά η κυρία Μπακογιάννη ότι θα έχουμε εκλογές. Εγώ σας είπα την Παρασκευή, την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ότι η δική μου εκτίμηση, όσο μπορεί να έχει, ας πούμε, την σημασία της, είναι ότι θα τις κάνει το φθινόπωρο του 2018. Τώρα η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι θα τις κάνει την άνοιξη του 2018. Επισκέπτεται, λέει ο κύριος Τσίπρας, μία βιομηχανία που έχει κάνει μία πραγματικά μεγάλη επένδυση, εκφράζει την πίστη του στις επενδύσεις και ταυτόχρονα οι υπουργοί του κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν την οποιαδήποτε επένδυση. Σχετικά με την τρίτη αξιολόγηση, τώρα μας τα πει ο κ. Τσιτσογιάννης, με την τρίτη αξιολόγηση που διάβασα σήμερα αργά το απόγευμα ότι είναι κοντά στα 95% προαπαιτούμενα. Σχετικά με την τρίτη αξιολόγηση αναφέρει ότι η κυβέρνηση στην ουσία υπέγραψε το τέταρτο μνημόνιο και ότι θα ψηφίσουν νέα μέτρα επειδή προτεραιότητά τους είναι η διατήρηση καρέκλας τους. Κύριε Μακρύ, τι λέτε? Εντάξει, εγώ τι πιστεύετε? Εγώ θα σας πω λίγο έτσι σωρευτικά από μερικά πράγματα. Ναι. Δεν είμαι πολιτικός και θέλω να διευκρινίσω. Εμείς αναλύουμε. Μας κάνετε και ένα σχόλιο και για τους πληστηριασμούς που έρχονται. Θα κάνω. Έρχονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Αφορούν σε 5.000 ακίνητα καταστήματα και πρώτες κατοικίες. 5.000 ακίνητα μέχρι το τέλος του 2017. Θα κάνω. Απλώς θέλω να πω ότι εμείς διεισδύουμε στην πολιτική μέσω της οικονομίας. Δεν είμαστε πολιτικοί και δεν κάνουμε πολιτικές εκτιμήσεις. Ναι, ναι. Χαίρομαι που άκουσα από τον κύριο Μαργαρίτη αυτό που είπε. Στην ουσία είπε την πραγματικότητα, ότι ποτέ δεν πήγε οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση μηδενιάς εξαιρουμένης και της παρούσης δηλαδή, με ένα σχέδιο το οποίο να το έχει συγκροτημένα και στο ερώτημα τι θέλετε να κάνουμε, να έλεγε εμείς έχουμε δει ότι εκεί είναι το πρόβλημά μας, έτσι πρέπει να το κάνουμε και αφήστε να το κάνουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Καμία κυβέρνηση δεν πήγε έτσι. Πηγαίναμε, όχι, θα μας πούνε και άρχισε η αντίσταση από την επόμενη μέρα το πρωί. Το δεύτερο που θέλω να πω σε αυτή την κατάσταση είναι ότι εμείς τους φωνάξαμε. Δεν τους φώναξε κανείς άλλος. Και ισχύει και κάτι άλλο που ισχύει στην αγορά. Εγώ πουλάω, εσείς γιατί αγοράζετε? Άρα υπάρχει συνυπευθυνότητα στα αποτελέσματα και δεν υπάρχει μόνο ο κακός ο ξένος και ο καλός ο Έλληνας που τα λέει όλα καλά και ο ξένος τα λέει όλα κακά. Το τρίτο που θέλω να πω σε σχέση με τον κύριο Μοσχοβησή. Ο κύριος Μοσχοβησή έχει ένα μεγάλο δίκιο. Δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Άλλωστε υπάρχει και μια τεράστια συζήτηση, όπως είπε ο κύριος Μαργαρίτης, όλη τη διαδικασία. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη συζήτηση που έλεγε πώς όλα αυτά θα έπρεπε να περνάνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν περνάνε, άρα δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτό έχει δίκιο. Όμως ο κύριος Μοσχοβησή είναι σοσιαλιστής και καλά κάνει ο άνθρωπος. Απλώς προσπαθεί, πιστεύω, βάζει κάποια ερωτηματικά και προσπαθεί να επηρεάσει πολύ διακριτικά τις γερμανικές εκλογές. Μην ξεχνάμε, έχουμε ένα σοσιαλιστή με μία χριστιανοδημοκράτησα. Άρα προσπαθεί να επηρεάσει τις εκλογές λέγοντας «Οι άλλοι μη λέτε ότι τα έκανα όλα καλά, δεν τα έκανα όλα καλά». Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι είδατε το παιχνίδι. Δηλαδή στηρίζει Σούλτσε μέσω εννοείται, τη σοσιαλιστή. Και αυτό είναι σωστό. Λογικό. Το άλλο που βέβαια, δεν τα πήγε καλά στο debate. Λένε οι δημοσκοπήσεις. Περιμένετε. Ακόμα λέω, σας λέω ότι λένε οι γερμανικές δημοσκοπήσεις. Τα είδα, τα διάβασα κι εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Περιμένετε. Λέτε εγώ να συμπαθώ περισσότερο τη Μέρκελ από τον Σούλτ, προστέω. Συμφωνώ και. Σας λέω ότι λένε οι Γερμανοί. Είναι οι αναποφάσιστοι που είναι 46%. Ό,τι και να συζητάμε. Δεν θα έχουμε καμιά ανατροπή εκεί πέρα. Δεν το γνωρίζω. Εγώ έχω πει την άποψή μου, τα έχουμε πει εμεί. 24 Σεπτεμβρίου, Κυριακή. Έχουμε την επόμενη Κυριακή, ο μήνας έχει 10, μετά είναι 17, 24. Είναι ανήμερα στα γενέθλια της γυναίκας μου, οπότε το θυμάμαι πολύ καλά. το άλλο είναι τέτοιο πράγμα. Λέω, θέλω να πω ότι κάνει και ένα παιχνιδάκι με τον Μακρόν. Ξέρουμε τις σχέσεις σοσιαλιστών και Μακρόν που ήταν
όχι ακριβώς κοντά, ήταν λίγο ανταγωνιστική, παίζει και στο ιστορικό πεδίο της Γαλλίας δηλαδή. Και το τελευταίο που οφείλουμε να δώσουμε μια σημασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε αποστάσεις. Άρα στην ουσία ήταν δικιά του η εντύπωση. Το κλείνω τώρα. Ναι, ναι. Είπε κάποιος προηγουμένως και έχει μάλλον εσύ το είπες ή κάποιος τηλεθεατής, ναι, ναι, πρέπει να αντιγράψουμε τα συστήματα από το εξωτερικό. Μα ο κύριος Μακρόν μας αντέγραψε δικά μας συστήματα. Δηλαδή στα εργασιακά πάει κοντά σε αυτά που ήδη ισχύουν στην Ελλάδα. Άρα στην ουσία δεν αντιγράφουμε, μας αντιγράφουν. Το δεύτερο που θέλω να πω, αν θέλουμε να αντιγράψουμε συστήματα από το εξωτερικό, πρέπει να αντιγράψουμε και το λαό που υπάρχει εκεί πέρα. Διότι τα συστήματα αναφέρονται στο λαό. Και είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι αν δεν πάρουμε μαζί μας τον ελληνικό λαό να του εξηγήσουμε, να καταλάβει την πραγματικότητα, τίποτα δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Και κλείνω με αυτό που είπε με τους πληστηριασμούς, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Εδώ πέρα έγινε ένα τεράστιο λάθος και το μιλάω μόνο οικονομικά και όχι πολιτικά. Βάλανε όλα τα δάνεια σουρουμπλούμ σε ένα τσουβάλι. Όλοι δεν πρέπει να πληρώσουν, όλοι δεν πρέπει να χάσουν το σπίτι τους, δεν υπάρχει το όλοι. Εδώ πέρα υπάρχει μια μοναδικότητα των στοιχείων. Και έχω δώσει στον αέρα και άλλα παραδείγματα παλαιότερα. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα. Έχω πάρει 300.000 δάνειο και έχω εξυπηρετήσει το 10%, δηλαδή 30.000, τα υπόλοιπα, κάτι πρέπει να γίνει με τα υπόλοιπα. Είμαι το ίδιο με σέναν, Εμίλια, παραδείγματος χάρη, λέω σε σένα για να μην απευθύνω σε άλλον, που έχει πάρει 300 και έχει πληρώσει 180. Δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι η ίδια συμπεριφορά στα δύο δάνεια. Το τρίτο που θέλω να πω και το οποίο είναι πιο σοβαρό από όλα. Αν κάποια στιγμή έρθει η πολιτεία, δοθεί το δικαίωμα στους τραπεζίτες να βάλουν μια υπογραφή και να χαριστούν κάποια λεφτά, επειδή το σύστημα είναι κλειστό το οικονομικό, Δημήτρης θα ξέρει καλύτερα από μένα, ναι. Κάποιος θα πληρώσει αυτό που εσύ δεν θα πληρώσεις, αλλιώς οι τράπεζες πάνε ανακεφαλαιοποίηση. Ακόμα και αν πάνε σε ανακεφαλαιοποίηση, ξέρουμε ότι θα πάνε σε bail-in, δηλαδή θα χαθούν τα λεφτά των καταθετών. Σαν αποτέλεσμα, κάποιος που δεν μπορεί να πληρώσει τις 150.000 τις υπόλοιπες, δεν μπορεί να πληρώσει τις 50.000 υπόλοιπες. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Αν μπορεί να πληρώσει τη διαφορά που θα του αφήσεις πίσω, θα μείνει με ένα σπίτι, ενώ εσύ που δεν θα έχεις πάρει κανένα σπίτι θα χάσεις τα λεφτά σου. Άρα δεν είναι έτσι απλό αυτό που λέγεται μη βάζουμε τα πάντα σε ένα τσουβάλι. Υπάρχουν διακριτές καταστάσεις που πρέπει όλοι να επηρεάσουν. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έτσι. Κύριε Λιτσογιάννη, έρχομαι σε εσάς. Τρεις ειδήσεις θα σας πω εγώ με τίτλους. Και θα μας πείτε την άποψή σας. Πρώτον, πληστηριασμοί. Κορυφαίο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Άλλα λέγανε, θα προστατεύονται κτλ. Είναι όλα στον αέρα. Όχι ακόμα. Ο νόμος Κατσέλη υπάρχει. Θα δούμε. Μέχρι 31-12. Είναι αληθές ότι είχαμε. Κυρία Έφη Αχτσόλου, είναι συμπαθεστάτη. Είναι αληθές ότι είχαμε. Είπε ότι είχαμε αύξηση μισθών 0,8% το 2016. Είχαμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Και στο πρώτο εξάμεινο του 2017. Ναι. Στους 7 από τους 10 βασικούς κλάδους της οικονομίας σημειώθηκε αύξηση, πρόσεξε, εδώ πέρα, μπράβο, Νίκο, λέμε, ναι, του μέσου μισθού, έτσι. Ναι, του μέσου μισθού. Όχι συνολικά του της... κατώτατος. Όχι τους κατώτατος, όχι συνολικά της δαπάνης, γιατί αν η δαπάνη για μισθούς είχε αυξηθεί, θα μπορούσε να είναι λόγω της αύξησης απασχόλησης. Αλλά επειδή ακριβώς αναφέρεται στο μέσο μισθό, μπορούμε να πούμε ότι αυξήθηκε. Εάν τα στοιχεία της Ελστάτ είναι ακριβή. Μου επιτρέπετε να πω κάτι σε αυτό. Επειδή έχει φύγει πάρα πολύ κόσμο που ήταν σωστό, σοβαρό, μορφωμένο στο εξωτερικό, υπάρχουν επαγγέλματα που δεν υπάρχουν στη χώρα. Άρα δεν λειτουργεί ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Άμα δεν βρεις, θα το πληρώσεις. Εδώ αρχίζει το ανάποδο. Το καλό του κακού που λέμε. Αυτή είναι η οικονομία. Σωστό. Και αυτή είναι η αγορά. Τώρα, το άλλο είναι ότι η εφαρμογή νόμου Κατρούγκαλου μας φέρνει σε κατάσταση απολίας έως και 3 συντάξεων. Υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που διάβασα από την οικονομική ρεπορτάζ. Υπάρχουν διάφορες δεσμεύσεις. Τα πάνω κάτω φέρνει η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς μειώνονται οι προσωπικές διαφορές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταργούνται επιδόματα, παγώνουν οι αυξήσεις και καταργείται το ΕΚΑΣ από τους χαμηλούς συνταξιούχους. Αν θυμάμαι καλά, είχε πει και είχαν δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση πάνω από 300 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά το ποσό. Επομένως, ας πούμε, αυτά που γράφονται δεν λαμβάνουν υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει. Λοιπόν, καλό είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν μας τυχαίνει κάτι και το γράφουμε και το διαβάζουμε, να το ψάχνουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, για και πάμε. Εδώ καλό είναι να βγει και η κυβέρνηση και να επαναλάβει αυτά που έχει δεσμευτεί. Ωραία, για να καθησυχάσει τον κόσμο. Θα μας πεις για τους πληστηριασμούς. Θα σου πω για τους πληστηριασμούς. Θέλω να πω λίγο δύο κουβέντες για την Ευρώπη εδώ πέρα, γιατί έχει πάρα πολύ σημασία. Ναι. Ο Μακρόν πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος των πολιτικών και της πολιτικής πάνω στους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Και είναι το σημαντικό στοιχείο, είναι αυτό που ο κύριος Μαργαρίτης είπε με κάποιο άλλο τρόπο, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κάποιο όργανο, η πρόταση που κάνανε οι 7 οικονομολόγοι.
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γράφτηκε χθες σε γερμανικές εφημερίδες, ότι η Μέρκελ δεν είναι πολύ ένθερμη σε μεγάλες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Μέρκελ, κατά πάσα πιθανότητα, κερδίζει τις εκλογές. Και το τρίτο, το οποίο το έχουμε γράψει και στην Κόντρα Νιούς, είναι ότι πολλές από τις αλλαγές που προσβεύει ο Μακρόν χρειάζεται να αλλάξουν συνθήκες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα. Αν θυμηθούμε τα τελευταία δημοψηφίσματα για το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι είναι ενδεχομένως πολύ μεγάλο το πρόβλημα και πολύ μεγάλη η δυσκολία να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές όταν πρόκειται να τροποποιηθούν οι συνθήκες. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Σόιμπλε προτείνει πολλά πράγματα να γίνουν μέσα από τη μετατροπή του ESM σε νομισματικό ταμείο της Ευρώπης, το οποίο θα κάνει επενδύσεις, θα δίνει τη δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις στις χώρες τις αδύναμες. Τώρα, να πούμε όσον αφορά τους πληστηριασμούς. Με σοβαρή αστυνόμευση, πες το αυτό. Σαφώς. Και αυτό είναι το σημείο. Ότι μέσω αυτού ο Σόιμπλε το χρησιμοποιεί και σαν πολιορκητικό κρυό για να ελέγχει και τις άλλες χώρες. Με μνημόνιο δηλαδή. Για να περίπου. Το πούμε αυτό, να περίπου. Τώρα να πούμε ότι εδώ, σύμφωνα με τις τράπεζες, και δεν καταλαβαίνω γιατί, ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αφήνουν αυτό που θα πω χωρίς να το ενεργοποιούν. Υπάρχουν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους και με τα στοιχεία που έχουν, 10.000 στρατηγικοί κακοπληρωτές. Που σημαίνει, έχουν βρει ότι έχουν καταθέσεις ενδεχομένως στη διπλανή τράπεζα, ότι έχουν περιουσιακά στοιχεία, ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια και τα αφήνουν να κοκκινίζουν. Γιατί δεν ξεκινάνε από αυτούς τους 10.000 τους κακοπληρωτές? Σωστό. Και να προχωρήσουν. Λοιπόν, ας κάνουν αυτό που είπε ο κύριος Μακρύς, να μην τα βάλουν σε ένα τσουβάλι. Πιάνω τους κακοπληρωτές, τους γνωρίζω και κάνω. Και βλέπω και προχωράω. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, όπως δεν μπορώ να καταλάβω το άλλο που έχουμε πει επανειλημμένα εδώ και πολλές φορές η κυρία Νούκα, ότι θα έπρεπε, εάν κάνουν μια πρόταση σε ένα ξένο φαντ για κάποια δάνεια, να απευθυνθούν προηγουμένως στον Έλληνα ενδιαφερόμενο, στον Έλληνα δανειολήπτη και να το πούνε. Το πουλάω 10, μου δίνεις 10 και ένα δέκατο. Δεν μπορώ να το να κάνω. Το πάρει. Αυτό γιατί λένε, όλοι θα περιμένουν. Λένε οι τράπεζες ότι είναι πολύ χρονοβόρο, καλά, γι' αυτό δεν το κάνω. Όχι, θα παίξουν. Ο άλλος θα περιμένει να σκάσει το δάνειό και να παίξει το παιγνίδι. Ελλαδάρα είμαστε. Πάντως πάμε για κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Πάμε για πληστηριασμούς. 1.250 ακίνητα κάθε μήνα είναι μέχρι τέλος του 17. Να διευκρινίσουμε κάτι. Παρακαλώ. Επειδή γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση ότι ο ηλεκτρονικός μυστηριασμός είναι κάτι σαν τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Πατάμε ένα κουμπί και φεύγει το σπίτι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Η μεταβολή, όχι, όταν λέμε ηλεκτρονικό μυστηριασμό, δεν είναι ότι καταργήθηκε το νομικό πλαίσιο, ότι καταργήθηκε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας που ορίζει την άμυνα και τα όποια πλεονεκτήματα και δικαιώματα. Κοιτάξτε, καταργήθηκε η παρέμβαση των πολιτών για να παρεμποδιστούν οι πληστηριασμοί. Αυτό καταργείται. Ορίστε. Παρέμβαση των πολιτών για να παρεμποδιστούν οι πληστηριασμοί. Αυτό καταργείται. Όχι, ναι, αλλά πώς όχι. Πώς όχι, αντιδρούσαν και δεν γινόντουσαν πληστηριασμοί. Δηλαδή, τι άλλο. Θα πρέπει να αντιδράσετε εσείς ως κυβέρνηση για να μην γίνονται τέτοια. Εδώ κάνουμε. Βάλτε κάποια πράγματα. Βάλτε τις τράπεζες, ας πούμε, να πιάσουν τους 10.000 στρατηγικούς κακοπληρωτές. Γιατί τους βάζετε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Έχετε ευθύνες αυτά. Βάλτε τις τράπεζες μπροστά να κάνουν αυτό. Γιατί δεν το κάνετε. Μέχρι το μπορείτε να μου απαντήσετε. 2020. Τι 2020 εδώ. Η δημόσια διοίκηση ήταν απολύτως ηλεκτρονική. Σε έχουμε πει, δεν λέμε. Είναι μια διαδικασία εξυγχρονισμού αυτό πράγμα όμως. Το δεν λάβω. Κύριε Γιάτσο, να το θυμίσω. Πείτε. Ο κύριος Τσογιάννης θα μου το επιβεβαιώσει αν κάνω λάθος, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στα ακίνητα κατέβηκε σε 140.000 το όριο ασφαλείας. Δηλαδή, αν πάει. Και ξέρετε, 140.000 δεν είναι κανένα τρελό ποσό. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος είναι σε 140.000 θα χάσει το σπίτι του. Και πάμε την εμπορική αξία. Αυτό είναι επίσης. Αλλάζει. Το 180.000. Κύριε Τσόκα, 140 το κοίταξα πριν έρθω. Γι' αυτό ρωτήσα τον κύριο Τσογιάννη. Μπορεί και 90% έχω δίκιο. 140.000 κατεβαίνει η τιμή του ακινήτου. Και ο άλλος που το πλήρωσε όμως. Και είναι εμπορική αξία. Μεγάλη προσοχή. Ναι, θα γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κανένα τεράστιο ποσό. Δεν τρελαθούμε. Να κάνω ένα σχόλιο. Παρακαλώ, βεβαίως να κάνετε. Πρέπει να προστατευτεί αυτός που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, υπό τον όρο βεβαίως ότι το σπίτι δεν υπερβαίνει μια συγκεκριμένη αξία,
Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν πληρώσει. Πού οριοθετείτε λοιπόν, αυτή την αξία περίπου, πού την οριοθετείτε, δηλαδή. Μέχρι τι ύψος δηλαδή. Νομίζω ότι είμαστε γύρω σε 105.000 ευρώ, κάπου εκεί θα ήταν το όριο. Εγώ προσωπικά νομίζω. Αλλά αυτό είναι κάτι συζητήσιμο και εξαρτάται από το πόσα παιδιά έχεις, τι οικογένεια έχεις κλπ. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ότι δεν πρέπει να καταλήξει το όλο σύστημα να αδικήσει αυτούς οι οποίοι από υστέρημα και από προσπάθεια κατέβαλαν δόσεις για τα χρέη τα οποία έχουν. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή, γιατί όταν βοηθηθεί αυτός ο οποίος δεν κατέβαλε, δεν μπορεί να γνωριστεί αυτός ο οποίος κατέβαλε. Ναι. Είναι στην ίδια οικονομική κατάσταση με αυτόν που δεν κατέβαλε. Να πω κάτι έχουμε λοιπόν σε αυτό. Ένα πρόβλημα σημαντικό. Να πεις. Ναι, ναι. Και πρέπει να το προσέξουμε. Και δεν πρέπει, το είπε ο κ. Πριτσογιάννης προηγουμένως, δεν πρέπει να βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι αυτόν ο οποίος συστηματικά δεν πληρώνει και οργανώνεται για να μην πληρώσει σε σχέση με εκείνον που έχει πάρει ένα σπίτι, έχει μια οικογένεια και πρέπει να τη στεγάσει. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Σωστό, ναι, θα δεν έχει γίνει αυτή τώρα διαχωρισμός ότι αυτός. Ούτε έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή σε αυτό το σημείο. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τεχνικά υπάρχει τρόπος να λυθεί το θέμα και αυτό που λέει ο κ. Φορτσάκης. Έχουμε κάνει μια αναφορά εδώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο έκανε ρυθμίσεις για να βοηθήσει τους ανθρώπους που δεν μπορούν, ανάλογα με το οικονομικό προφίλ της κάθε οικογένειας. Δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Όχι ιδιώτες. Ναι, 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 όχι ιδιωτικούς υπαλλήλους. Σύμφωνοι, αυτούς έχει πελάτες. Αυτό λέω. Όχι, εγώ λέω το τώρα. Το δημόσιο πάντα φροντίζουμε. Το ιδιωτικό τομέα όχι, το φροντίζουμε. Εγώ θα το λέω. Συμφωνώ και έτσι έγινε. Εγώ θα πω ότι αυτό το μοντέλο θα έπρεπε να πάει και στις τράπεζες. Ποιο είναι το μοντέλο? Φροντίζει να κάνει ρυθμίσεις ανάλογα με το οικονομικό του προφίλ και ταυτοχρόνως επιβραβεύει τους καλούς, τους συνειδητούς και τους συνεπείς, μειώνοντας το επιτόκιο. Δεν είναι τα κορόιδα, κάτι μάλιστα κερδίζουν και αυτοί. Κατάλαβα. Πάντως υπάρχει ένα πολύ, αν μου επιτρέπετε. Α, το κάνουν και οι τράπεζες. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που κατοχυρώνει σε πολλές στιγμές τη διαδικασία αυτής της οφειλής τους οφειλέτες. Δηλαδή, καταρχήν ξεκίνησαμε με τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος μετεξελίχθηκε σε νόμο Σταθάκη, με βελτιωμένες σχέσεις. Έχουμε τις 100 δόσεις, έχουμε τις 120 δόσεις, έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό στήριξης, έχουμε τη νέα, την τελευταία μετεξέλιξη του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος υπαγάγει σε αυτήν και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, όλα αυτά τα πράγματα. Για να φτάσουμε λοιπόν σε ένα σημείο να μην έχουμε καμία δυνατότητα να αμυνθούμε, σημαίνει ότι έχουμε εξαντλήσει όλο αυτό το περιθώριο, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολλές οι δυναμικές που αναπτύσσονται σε αυτή τη διαδικασία και μοιραία πλέον φτάνει σε ένα σημείο, έτσι. Τώρα, φίλες και φίλοι, ήρθε η εφημερίδα Ντοκουμέντο, η Κυριακάτικη εφημερίδα, χθες, με πρώτο θέμα ένα άρθρο του Πρωθυπουργού για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άρθρο αυτό του Αλέξου Τσίπρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και έντονη αμηχανία στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η επιλογή του Πρωθυπουργού να αρθρογραφείς για τον Ανδρέα Παπανδρέου ανήμερα της επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Είχε ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα το site η εφημερίδα και σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, κατηγορηματικά αντίθετη άποψη έχουν στελέχη της πιο ισχυρής εσωκομματικής τάσης, αυτής των 53 των λεγόμενων, μπράβο κύριε Καλοκαιρινέ, ενώ τις διαφωνίες τους αλλά και τη μεγάλη επιφύλαξή τους διατυπώνουν στις κατηδίαν συνομιλίες τους και στελέχη της παλαιάς γενιάς, η άποψη των οποίων θεωρείται βαρύνουσα σημασίας και εξόχως κρίσιμη και στο κυβερνητικό και στο κομματικό πεδίο. Κορυφαίος στέλεχος που πρόσχεσε στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο ΑΗ εφημερίδα, σχολιάζει πως η εν λόγω κίνηση του κυρίου Τσίπρα δεν οδηγεί πουθενά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα, για να προσθέσει πως σε επίπεδο στρατηγικής καλό θα ήταν, αν έπρεπε να κάνουμε κάτι, να επιμείνουμε στο ότι είμαστε το καινούριο, εκτός αν θεωρείται αποτέλεσμα μόνο να γίνει η φασαρία. Επίσης, άλλος βουλευτής των 53, έτσι να το πούμε, διαφωνούσε με την επιλογή της ημερομηνίας και τόνιζε πως δεν έπρεπε να γραφτεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Εξηγώντας ότι ναι, μεν λέει κάποια σωστά πράγματα, αλλά είναι πολιτικά απρεπές, γιατί πρόκειται για την επέτειο ενός άλλου κόμματος. Και συμπλήρωνε χαρακτηριστικά ότι αν εξαιρέσουμε μια περίοδο που ο Παπανδρέου ακολούθησε φιλολαϊκή ισοδηματική πολιτική, το μεγαλύτερο κομμάτι της πολιτικής του οδήγησε στη σημερινή λιτότητα. Πέραν αυτών, η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού βρήκε τείχο και από άλλο κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει διαταλέσει και υπουργός, ο οποίος εκφράζει άρδιντη διαφωνία του με το όλο εγχείρημα και την αποτίμηση που έγινε μέσα από το συγκεκριμένο άρθρο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η πολιτική και η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου είναι μέρος των αιτιών της σημερινής κρίσης.
διατηρώντας σε επιφυλάξεις του και σε χλιαρούς τόνους, άλλο κυβερνητικό στέλεχος εμφανίζεται σύμφωνος σε όλα όσα υπόθηκαν, υπό την προϋπόθεση, όπως επεσήμανε, ότι λέγονται από το έδαφος της αριστεράς και όχι ως συγκυριακό τρίκ. Εν τω μεταξύ βγήκε, κύριε Μαργαρίτη, και ο βουλευτής, νομίζω, και δημοσιογράφος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κυρίτσης, Γιώργος Κυρίτσης, στην εκπομπή Ακραίος του Τάκη Χατζή, και είπε ανάμεσα σε άλλα ότι το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα αδικεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, κύριε Μαργαρίτη, για αυτή την ιστορία? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι φαίνεται λίγο υποκριτικό ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για το παλαιό πολιτικό σύστημα και την ίδια ώρα να βλέπουμε να μιλάει με κολακευτικό τρόπο και για τον Ανδρέα Παπανδρέου και μέχρι πρόσφατα και για τον Κώστα Καραμαλή. Και να βγάζει και σύρακες με ονόματα των παλαιών πολιτικών. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια μικρή δόση υποκρισίας αυτό στο επίπεδο επικοινωνιακό. Τώρα στην ουσία, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται κατά τη γνώμη για τη σύγκριση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, στον οποίο εγώ στο Πασόκ δεν ήμουν ποτέ και συνεργάζομαι στα πλαίσια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, νομίζω ότι αδικεί και τον Παπανδρέου. Διότι εκτός ότι ο Παπανδρέου ήταν ένας πολύ χαρισματικός ηγέτης με μια μεγάλη αγωνιστική ιστορία, θέλω να σας πω ότι πολλά πράγματα από αυτά τα οποία υποσχέθηκε τα έκανε. Και άλλα που δεν τα έκανε. Αλλά υπάρχει μια θεμελιακή διαφορά, κύριε Λιάτσου. Τότε που γινόταν αυτή η συζήτηση για τις παροχές, να το πω έτσι σχηματικά, το κοινωνικό κράτος, υπήρχαν λεφτά. Ναι. Είχε μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ, και υπήρχε κίνηση χρήματος. Τότε δεν ήταν τα πακέτα Ντελόρ. Όλα αυτά, όλα αυτά. Ο Τσίπρας. Υπουργειακά, ακριβώς. 80 δις. Και δυνατότητα τυπώματος χρήματος. Και ακριβώς είχαμε και τυπώματος. Μάλιστα. Τώρα ο Τσίπρας τα υποσχέθηκε αυτά και κάνει την ερώτηση αν ήταν όχι ψεύτης, χωρίς να έχουμε λεφτά. Δηλαδή εδώ είναι, καμιά φορά ξέρετε, όπως συζητάμε, θυμάστε τον κύριο Μπουρέλη, το δημοσιογράφο που λέγε στους καφενέδες της Ελλάδας. Ναι, ναι, ναι. Πώς η σύγκριση, η μεθοδολογική μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι ηλίθιος να μην την καταλαβαίνει κανείς. Ναι. Οτιδήποτε και να δεις για εκείνη την εποχή και για εκείνη τη συγκυρία, αναφέρομαι σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Υπήρχε εκείνη τη στιγμή μια κίνηση χρήματος με την ενσωμάτωση της Ελλάδας. Έχετε δίκιο. Εδώ δεν υπήρχε χρήματα. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο, κύριε Μαργαρίτη, μας δώσετε έτσι τα φώτα σας. Ναι. Κατά τη γνώμη σας, γιατί το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός, ναι, στην παρούσα φάση, στην παρούσα συγκυρία, γιατί κάνει αυτό το άρθρο με αυτόν τον τίτλο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία? Έχω κατηγορηματική θέση. Για πείτε μας. Δηλαδή, έχω μάλλον ισχυρή πεποίθηση. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, κεντροαριστερά μπαίνει σε μια διαδικασία με εκλογές 5 και 12 Νοεμβρίου. Και φαίνεται μια ευρύτερη συσπήρωση όπως τη χάραξε το Συνέδριο Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Κατά τη γνώμη μου, στο μαξί μου υπάρχει μια σχετική αγωνία για αυτή τη διαδικασία και προφανώς κάποιοι ένθερμοι, μην ξεχνάτε ότι ένας θύλακας του Τζοχατζοπουλικού Πασόκ βρίσκεται και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λοιπόν εισηγήθηκαν στον Πρωθυπουργό ότι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη, να απευθυνθεί στο μεγάλο πληθυσμό του προοδευτικού πόλου που ήταν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, να απευθυνθεί με τα ίδια εργαλεία. Έτσι λοιπόν επέλεξε αυτόν τον τρόπο. Το ντοκουμέντο έκανε λάθος τον τίτλο κατά τη γνώμη μου, και αυτό το λέω διότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είδα και εγώ γκρίνια από μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως και για τον τίτλο. Δηλαδή η σύγκριση με την έννοια του ψεύδους. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Mm-hmm. Άρα υπήρξε μια επικοινωνιακή πολιτική που κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν βγήκε, στο να παρέμβει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός προσωπικά στις διεργασίες που γίνονται, γιατί βλέπω ότι κάτι κινείται στην κεντροαριστερά και επομένως ήθελε και ο ίδιος να παίξει έναν ρόλο σε αυτό το πεδίο. Επαναλαμβάνω όμως, και το λέω γιατί μιλάω στο τραπέζι, όλοι είμαστε αρκετά σοβαροί, ότι οποιαδήποτε σύγκριση με εκείνη την εποχή είναι λάθος, διότι είχε άλλη οικονομική βάση δεδομένων. Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, να κάνετε ένα σχόλιο. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε. Πολιτικό σχόλιο δεν έχω να κάνω. Δεν θέλετε να κάνετε. Κύριε Τσόγκα, παρακαλώ. Έκανε έτσι, ήταν, πώς να το πω τώρα, πολύ έτσι ξαφνικό αυτό, πολύ εντυπωσιακό από τη μία. Εντυπωσιακό από τη μία, αλλά και πολύ μείναν άναδοι αρκετοί και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας διάβασα τώρα ρεπορτάζ, το οποίο τυπογράφει μια πολιτική συντάκτρια, η οποία είναι πολύ καλή στο ρεπορτάζ. Είναι η Όλγα, η Στέλλα Εγκαντώνα που την έχουμε και εδώ. Και δουλεύει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η λέξη ήταν ο Ανδρέας ψεύτης. Είπε κάποιο ψέμα ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλήθεια? Εγώ το μόνο που θυμάμαι, θα έλεγα υπερβολικό, το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, αλλά θυμίζω ότι μετά έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ, έτσι δεν είναι? Ήταν λίγο τυχερός σε αυτή την εξαγγελία. Το έξω εβάσει του θανάτου, αν θέλετε. Να, άλλο ψέμα, ποιο ήταν το ψέμα που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ ένα μεγάλο ψέμα. Ξέρετε, δεν νομίζω ότι ιστορικά έχει πει κάποιο τεράστιο ψέμα ο Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τι λέτε, κύριε Τσόκα? Κατηγορήθηκε όμως ως λαϊκιστής. Εσάς πώς σας φάνηκε, κύριε Τσόκα, πώς σας φάνηκε το άρθρο αυτό, αν σας ξάφνιασε?
Εάν, και σας διάβασα και το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι έτσι το ρεπορτάζ, απολύτως έτσι είναι. Ο κύριος Κυρίτσης, που είναι και δημοσιογράφος, καλός δημοσιογράφος της Αυγής παλαιότερα και σήμερα βουλευτής, είπε ότι το άρθρο του συγκεκριμένου του Πρωθυπουργού αδικεί το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σταθώ, κύριε Λιάτσο, θα σταθώ στο επώνυμο, στην επώνυμη ανάγνωση που είναι ο κύριος Κυρίτσης. Που... Εδώ τον βλέπουμε τον αγαπητό συνάδελφο. Ναι, ναι. Ο Γιώργος, ο οποίος έκανε μια κριτική, η οποία είναι καλοπροαίτητη κατά την άποψή μου, γιατί εγώ το διάβασα την κριτική του. Βέβαια δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο έχει παρουσιαστεί. Και άλλωστε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια δυνατότητα να λέμε την άποψή μας και να μην φοβόμαστε για οτιδήποτε παραπέρα. Και έχει αποδειχθεί αυτό. Και είναι αποδεκτό. Ότι έχουν το δικαίωμα να λένε διαφορετικές. Να, ο κύριος Φορτσάκης, για παράδειγμα, πολλές φορές έχει διαφοροποιηθεί από την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και θα έλεγα σε θέματα τα οποία είναι αρκετά σοβαρά και κρίσιμα. Που αφορούν τον αρχηγό, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, έχει διαφοροποιηθεί, σας λέω. Έχει διαφοροποιηθεί. Μπας περιπτώσει. Πρέπει να πούμε το εξής όμως, ότι ο πολιτικός αρχηγός ή γενικότερα το πολιτικό κόμμα πρέπει να βλέπει μπροστά το μέλλον του και πρέπει να βλέπει τις όποιες επιλογές. Συμμερίζεστε την εκτίμηση που κάνει ο κύριος Μαργαρίτης, ο οποίος έδωσε ένα πολιτικό πλαίσιο για την κίνηση αυτή. Ότι προσπαθεί να ωφεληθεί από τα σημαντικά κατά τον κύριο Μαργαρίτη που γίνονται στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εγώ αντιλαμβάνομαι την όποια πικρία, αν θέλετε, τον όποιο θυμό ενδεχομένως, την όποια έννοια παρέβαση σε μια εσωκομματική διαδικασία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ έχουμε φτιάξει, τις ιδέες, τις αντιλήψεις, την πολιτική λογική, την πολιτική ευθυκρισία, οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι ένα κομμάτι μιας άλλης πολιτικής ταυτότητας, μιας άλλης πολιτικής περιοχής. Εδώ, αν δούμε και μπούμε στο άρθρο, τι ακριβώς λέει το εξής, ότι αυτό ή αυτό, αν θέλετε, υπονοεί και δεν είναι κακό. Και αυτό έτσι καταλήγει το άρθρο, αν θέλετε, στο τέλος. Ναι, ναι. Ότι οι ιδέες οι οποίες είναι της αριστεράς, οι οποίες αρχικά υπόθηκαν και μάλιστα τότε η αριστερά, το ΚΚΕ και εμείς είχαμε φωνάξει ότι ήταν κλοπημαία, είχαν κλαπεί, ας πούμε, από την ιδεολογική μας ταυτότητα κλπ. Ιδέες κάποιες εξ αυτών, όταν λέμε για κοινωνική δικαιοσύνη ή ισότητα ή οτιδήποτε δημοκρατικές διαδικασίες, δεν ανήκει ούτε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ούτε στο ΚΚΕ, ούτε μπορεί να κάνει χρήση στο βάθμο που γίνεται σωστά η χρήση αυτών των ενιών και δεν δημιουργούνται ζημίες ή βλάβες στο κοινωνικό σύνολο που βεβαίως χρησιμοποιούνται. Και βεβαίως έχω δικαίωμα εγώ να θεωρώ τον εαυτό μου ότι αυτά τα πράγματα ανήκουν και σε μένα. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, μπορώ να κάνω αυτή την παρέμβαση χωρίς να υπησέρχομαι σε παραπέρα ζητήματα τα οποία έχουν αφορούν. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, η οποία είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά επειδή σας εκτιμώ ιδιαίτερα και νομίζω ότι μιλάτε με ειλικρίνεια. Εσείς προσωπικά, σαν πολιτικό στέλεχος και σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας ήταν πιο άνετο και πιο ευχάριστο να έχετε συνεργασία κυβερνητική με χώρο από την κεντροαριστερά ή δεν σας ενοχλεί που συνεργάζεστε σε αυτή τη φάση με τους ανεξάρτητες Έλληνες? Και το λέω αυτό διότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, η οποία βέβαια είναι μακρινή από τώρα, όχι και πάρα πολύ μακρινή βέβαια, ότι μετά τις εκλογές θα προκύψει ένα νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα αποτελούν παρελθόν για τις πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Και θα στραφείτε, θα κοιτάξετε σε άλλους χώρους για τον πολιτικό γάμο, στην περίπτωση κυβέρνηση κτλ. Παρακαλώ. Άλλωστε, ναι, θα απαντήσω. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και πολύ πρόσφατα πάλι έχει γίνει, δηλαδή έχει ανοίξει μια διαδικασία, τουλάχιστον από μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν από την άλλη μεριά η ανταπόκριση δεν είναι ή επιθυμητή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ως χρέος, πράξη, η οποία πρέπει να γίνει πολιτικά αποδεκτή ή να μπει σε μια διαδικασία ανοίγματος, έχει ζητήσει με οποιοδήποτε τρόπο μια οποιαδήποτε κουβέντα με τη σοσιαλδημοκρατία. Νομίζω ότι και αυτή η κίνηση εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι λοιπόν θέμα χρονικού το πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η ιστορία και να πάρει ένα βηματισμό. Εάν μπορεί να πάρει, εάν δεν μπορεί να πάρει, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά από εκεί πέρα, βεβαίως μας ενδιαφέρει η συνεργασία με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, την οποία έχει σοβαρά χαρακτηριστικά τα οποία μας ενδιαφέρουν, μας αφορούν και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε ένα βηματισμό. Κύριε Φορτσάκη, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Εμένα το σχόλιο μου είναι ότι βλέπω ότι αυτή η καινούργια γραμμή, αν θέλετε, που φαίνεται να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, είναι μια γραμμή η οποία δεν μπορεί κανείς να μη σκεφτεί ότι έχει ένα έντονο λαϊκιστικό στοιχείο. Υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι υποδιαμόρφωση. Ξέρουμε ότι ανασυγκροτείται αυτή την ώρα, έχει ανοίξει η όρεξη του ΣΥΡΙΖΑ να μπει στον χώρο αυτό. Θα μπορέσει να τα καταφέρει, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο, διότι πιστεύω ότι αυτός ο χώρος θα οργανωθεί, θα βρει
την βάση η οποία είναι η δική του και θα παίξει το ρόλο ο οποίος του ανήκει, γιατί είναι ένας σημαντικός χώρος και όλη τη δημοκρατία τη συμφέρει να έχουμε μια κεντροαριστερά οργανωμένη, δημοκρατικά και ενταγμένη στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό εγώ προσωπικά εύχομαι να πετύχει το εγχείρημα της κεντροαριστεράς και να βρει πραγματικά ο χώρος αυτό σε έναν ηγέτη που θα τον εκφράζει σωστά. Και δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση αυτή την ώρα, διότι μπαίνει σε ένα χώρο που δεν είναι δικός του. Να θυμίσω ότι παλιότερα, από όσο θυμάμαι, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε εκθιάσει και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και καλά είχε κάνει. Αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή κάθε φορά. Εννοείται που... για τον αείμνηστο. Τον αείμνηστο, βέβαια. τον αείμνηστο. Είχε έρθει και στο πολιτικό, στην πολιτική εκδήλωση που είχε γίνει για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή κλπ. Οπότε είναι μια γραμμή την οποία έχει χαράξει και άλλοτε. Να προσπαθήσει δηλαδή να προσετεριστεί ένα κόσμο ο οποίος δεν είναι δικός του. Πάντως αυτή την ώρα. Μάλλον ότι από τις δημοσκοπήσεις. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, Θανάση. Ένα 10% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί προφανώς ο άνθρωπος έχει ένα σχέδιο. Και του λένε και την αγκάλια. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά. Ένα μεγάλο ποσοστό τη Δημοκρατία λοιπόν. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάντως. Γιατί πίστεψε αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν συνεχίζει να ψήφισε. Αυτό δεν θέλω. Τώρα η ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει την Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι άδικο την ίδια ώρα που ο Τσίπρας λέει αυτά τα πράγματα να λένε και την ίδια ώρα 40 χρόνια που καταστρέψαν τη χώρα. Δεν γίνονται και τα δύο. Και τα δύο είναι δύσκολα. Νομίζω ότι είναι και λίγο άδικο για τον Παπανδρέου. Αυτή η εργαλειακή του χρησιμοποίηση. Ο Παπανδρέου είναι μια μεγάλη προσωπικότητα και καλά είναι τους ανθρώπους που παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής ζωής και ιδιαίτερα τον Παπανδρέου που παίξαν ένα ρόλο στον εκδημοκρατισμό της χώρας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το υποτιμήσει. Να μην του χρησιμοποιούμε αλακάρτ και εργαλειακά. Θα ήταν άδικο. Και ειδικά όταν ανήκει και σε ένα χώρο, έτσι, ο οποίος είναι ιδρυτικός του παράγοντας. Νομίζω λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη σεμνότητα σε αυτά τα πράγματα και κυρίως επαναλαμβάνω γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Ή 40 χρόνια καταστρέψαν τη χώρα ή είναι χρήσιμη. Και τα δύο δίκαια. Ναι, Θανάση, θέλεις να πεις κάτι. Ναι, Εμίλια. Εγώ θέλω να πω, θέλω να κάνω μια διαφορετική προσέγγιση, ας πούμε, και να ξεφύγω λίγο από το επικοινωνιακό, να αναζητήσω λίγο το πολιτικό πίσω από αυτή, γιατί σίγουρα δεν είναι επικοινωνιακό, έχει πολιτικές. Πολιτικές έτσι προεκτάσεις αυτό το πράγμα ή αν θέλετε ο κύριος στόχος ήταν πολιτικός. Να δούμε λίγο οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στη συντριπτική τους πλειοψηφία που προέρχονται, από το ΠΑΣΟΚ δεν προέρχονται. Αυτοί οι άνθρωποι τι άποψη έχουν για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ακόμα αν συζητήσετε με αυτούς τους ανθρώπους θα δείτε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ζωντανή, ας πούμε, και διαχωρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου από τους υπόλοιπους, από τους επιγόνους του Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα έχει, ας πούμε, μια κατεύθυνση η οποία απευθύνεται στους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι κάναν το ΣΥΡΙΖΑ στο 36% από το 12 ή αν θέλετε και από το 3, αν το πάρουμε 4 μέχρι το 36%. Νομίζω ότι ο δεύτερος στόχος είναι αφορά το πώς θα δημιουργηθούν νέες συμμαχίες στο μέλλον. Εδώ βλέπουμε ότι και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά της κεντροαριστεράς υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να προσεγγίσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια μερίδα τέτοιων ανθρώπων. Ναι. Άλλοι εισηγούνται προς τη Νέα Δημοκρατία και άλλοι εισηγούνται προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή η κεντροαριστερά στη νέα εποχή των πολλών κομμάτων και των αναγκαίων συμμαχιών για να κυβερνήσει οποιοδήποτε, θα πρέπει όποιος είναι να βρει συμμαχίες. Λοιπόν, η κεντροαριστερά θα παίξει το ρόλο αυτών που θα δώσει τη νίκη ή που θα βοηθήσει να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό προσπαθεί να εμποδίσει τις προσεγγίσεις με τη Νέα Δημοκρατία και να ρίξει γέφυρες προς το αριστερό μέρος του ΠΑΣΟΚ, στην προκειμένη περίπτωση, ή της κεντροαριστεράς. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Φορτσάκη και να πάω στον κύριο Μακρύ. Ένα σύντομο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση, αν είναι εύκολο, κύριε καθηγητά. Είναι υποθετικό το ερώτημα, αλλά εφόσον έχει ανοίξει συζήτηση ακόμα και για την περίοδο που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, η κυρία Μπακογιάννη είπε για την άνοιξη. Εσείς προσωπικά, επειδή είστε, σας θεωρώ, ένα ανοιχτό μυαλό, είστε, δηλαδή δεν είστε τόσο στα κομματικά γαλούπια ενταγμένος πάρα πολύ, θα προτιμούσατε στην περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές όποτε και να γίνουν, να δούμε τον κύριο Φορτσάκη, να συνεργαστείτε με ανθρώπους που έρχονται από τον κεντρό χώρο και τον κεντροαριστερό χώρο, από τον χώρο αυτό που λέγεται Δημοκρατική Συμπαράταξη, ή θα προτιμούσατε μια συνεργασία με τα δεξιά σας, τα πιο δεξιά σας, δηλαδή
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Λιάτσο, ότι η προτίμησή μου είναι σαφής και κατηγορηματική υπέρ του κεντρώου και του κεντροαριστερού χώρου. Και το κεντροαριστερού χώρου. Φυσικά. Δηλαδή θα προτιμούσα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Εξάρτητα από μια δημοκρατία στο δηλαδή, αν στι επόμενε. Εάν, α πούμε, για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Καμένου μπαίνει στην επόμενη Βουλή, αποκλείεται συνεργασία με του ανεξάρτητου Έλληνε. Η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η γνώμη σας? Εγώ προσωπικά. Προσωπικά, εκφράζω την προσωπικά λέω. Αυτά προσωπικά. Θα τα αποφασίσει ο αρχηγός του κόμματος όταν έρθει η ώρα. Για μένα προσωπικά αυτό θα ήταν τελείως αδιανόητο. Αντιθέτως, η συνεργασία με δημοκρατικές δυνάμεις του κέντρου ή και της κεντροαριστεράς, υπό τον όρο ότι συμφωνούμε σε βασικές αρχές προγραμματικές, μου φαίνεται απολύτως εφικτή και απολύτως επιθυμητή. Με ακροδεξιό αντιπρόεδρο. Ποιος είναι ακροδεξιός? Κοιτάξτε, τώρα μην προσπαθούμε να κάνουμε πολιτική αυτή σήμερα το βράδυ εδώ. Εάν εννοείται τον κύριο Γεωργιάδη, δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι σίγουρο, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι ακροδεξιός, όχι. Έχει ορισμένες φορές, ο κύριος Γεωργιάδης εκφράζει έντονα, αν θέλετε, ορισμένες θέσεις. Αλλά αν προσέξετε τις θέσεις του, ποτέ οι θέσεις επί της ουσίας δεν είναι ακραίες. Έτσι, επομένως, δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο. Κύριε Μακρύ, παρακαλώ. Εγώ θέλω πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς να είμαι πολιτικός και χωρίς να διεισδύσω ή να διαπηδήσω στον κλάδο των πολιτικών, θέλω να συνεχίσω λίγο τη σκέψη του κ. Λετσογιάννη και του κ. Ότι διαψεύδεται πολλές φορές μπορεί και να αληθεύει. Όχι. Συμφωνώ, Δημήτρη, αλλά δεν αληθεύει. Διαπήδηση, όχι, αλλά εισπήδηση. Και εισπήδηση και αυτό αποκλείεται. Έρχομαι λοιπόν να συνεχίσω λίγο του κ. Λετσογιάννη τη σκέψη και του κ. Καθηγητή κ. Φορτσάκη. Και να πω το εξής. Επειδή εμείς βλέπουμε τα πράγματα πάντα στις πραγματικές διαστάσεις. Είπε πολύ σωστά ο κ. Ζωγιάννης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τράβηξε πολιτικά ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και αυτό ανέβηκε σε αυτήν την ιστορία. Και λογικά πρέπει να το, τουλάχιστον να το συντηρήσει ή να το επαυξήσει με τη λογική που βάζει στα πράγματα. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής, ο κ. Φωτσάκης, ότι το κέντρο είναι αυτό που ακουμπάει η Νέα Δημοκρατία, φτάνει μέχρι το κέντρο. Να μην σας πω ότι δίνει και πολύ μεγάλη σημασία στο κέντρο, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις σηκωνόντουσαν απάνω και πέρανε τη διακυβέρνηση όταν τραβάγανε μαζί τους το κέντρο. Όποιος λοιπόν πήρε το κέντρο στη χώρα στην Ελλάδα, ανέβασε κυβέρνηση. Το τρίτο που δεν έχω βάλει σαν παράγοντα και αυτό θα βάλω εγώ, είναι ότι επειδή υπάρχει αυτό το μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί, δεν μπορώ να εκφράσω το γεωργό, εδώ είναι ο Θόδωρος και μπορεί να τα εκφράσει, θεωρεί ότι είναι ένας ξενιστής στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξενιστής ξέρουν πολύ καλά ότι διεισδύει σε ένα σώμα και αρχίζει και αναπτύσσει, στο τέλος παίρνει το σώμα. Άρα είναι λογικό μια δημοκρατική παράταξη, γιατί ο χώρος κεντροαριστεράς είναι ένας πολύ σοβαρός χώρος για τη χώρα μας. Χρειάζεται στη δημοκρατία ένας τέτοιος χώρος. Εύχομαι και εγώ να πάει καλά και να λειτουργήσει στο αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα κρίνονται όλες οι κινήσεις. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, σαν κυρίαρχος εκφρασής της περιοχής, θεωρεί ότι έγινε ένας ξενιστής στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ έχουμε δύο δυναμικές. Ή θα προλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατακρατήσει και να τραβήξει πιθανό μεγαλύτερο χώρο. Δεν μιλάω για τα άλλα κόμματα, παίρνει κάποια κομμάτια, δεν τα παίρνει σε μεγάλους βαθμούς. Να κρατήσει για να μπορέσει να διατηρηθεί στα ποσοστά που είχε, ή το ΠΑΣΟΚ ως ξενιστής θα μπορέσει να διεισδύσει και να επικυριαρχήσει το ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει όλο το χώρο και να κυριαρχήσει σαν αποτέλεσμα. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Νομίζω οι κινήσεις όλες αυτές που γίνανε και από τον κύριο Πρωθυπουργό είναι καθαρόημα πολιτικές, άσχετα με τους τίτλους, αν είναι θετικοί, αρνητικοί τίτλοι, δεν έχει σημασία. Είναι πολιτικές και πάνω σε αυτή τη λογική της μάχης, της ευγενούς άμυλας μέσα σε ένα πολιτικό χώρο που και οι δύο προσπαθούν να τον πάρουν για να τον καταπτύσουν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιώργο Αντωνίου, καλησπέρα σας. Ο κύριος Χασιμάτης και ο κύριος Καζάκης έχουν δώσει όλα τα στοιχεία περί της αντισυνταγματικότητας των μνημονίων και των διανοιακών συμβάσεων από τις αρχές του 2011 και παλεύουν συνεχώς από τότε για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Θα ήθελα και εσείς, κύριε Λιάσο, να κάνετε ό,τι μπορείτε για να πάψει πια να γίνεται δεκτή η απόλυτη παραποίηση της πραγματικότητας που θέλει όλα τα κακώς κείμενα να ξεχνιόνται και να παραγράφονται με τις εκλογές. Καλή δύναμη, η Ελλάδα χρειάζεται την αλήθεια. Ο κύριος Γκεμιτζόγλου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για το mail που στείλατε. Πολύ μεγάλο βέβαια, θα διαβάσω μερικά πράγματα. Βλέπω ωραία τα λένε οι βολεμένοι εκεί που τους ταΐζει ο ελληνικός λαός για τα σπίτια. Να πάμε στα διαδικαστικά. Πρώτον, κάποιος είπε για 10.000 δανειολήπτες που εκμεταλλεύονται την προστασία. Για το υπόλοιπο 1.900.000 τι έχει να πει? Ο ΣΥΡΙΖΟ βουλευτής είπε για 140.000 ευρώ κατοικία τώρα. Δεν το είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ κύριε Γκεμιτζόγλου. Για 140.000, αν θυμάμαι καλά, το είπε ο κύριος Φορτσάκης. Όχι, εγώ δεν είπα 140.000. Ο κύριος Μαργαρίτης. Ωραία. Άμα τους πληστηριασμούς λοιπόν για άνω των 140.000 ευρώ, λέει ο κύριος Γκεμιτζόγλου στο email,
να τους κρατούν ένα δωμάτιο από το ακριβότερο σπίτι να μένουν. Υπόψη δεν είμαι από τους δανειολήπτες άνω των 140.000 ευρώ, αλλά καταλαβαίνω όποιον και ότι δάνειο πήρε την εποχή της προσφοράς από τις τράπεζες που τις κοροϊδεύουν με χαρτάκια ευρώ και τους παίρνουν τώρα τις εθνικές περιουσίες. Θα μεριμνήσουν για τους άστεγους που θα δημιουργηθούν. Μιλάμε για γυναικόπαιδα και άντρες χωρίς δουλειά στη μέση και άνω ηλικία. Άκουσα για όλα τα δάνεια σε ένα τσουβάλι και τέτοια ωραία. Η φτωχή νοημοσύνη και βαρεμάρα του πάμε να αποφασίσουμε και μετά πάμε για φαγητό και ύπνο κτλ. Λοιπόν, θέλουμε 7 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Τσαγκάρη, έρχομαι σε εσάς. Α, εσείς κύριε Τσαγκάρη, από τη ΔΕΘ τώρα που θα ακούσουμε όλους. Θα γίνει πάλι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Να ακούσουμε. Το επαιτειακό, το ωραίο κτλ. Βέβαια, είναι ρεκόρ συμμετοχών φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από πλευράς εκθετών. Τι περιμένετε εσείς να ακούσετε, αν περιμένετε κάτι ιδιαίτερο να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων? Δεν περιμένω τίποτα εγώ βασικά. Εικάζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός έχουν ένα θέμα. Έχουν ένα θέμα ότι αναγκάστηκαν, επειδή εκβιάστηκαν, επειδή είχαν αυταπάτες για τους όποιους λόγους, επειδή έτσι ήθελε ο ελληνικός λαός, να ακολουθήσουν την πεπατημένη, να μην προβούν σε παραμετρικές αλλαγές στην εξίσωση και στο πρόβλημα. Άρα είναι συνεχιστές ενός έργου, τροποποίησαν και συμπλήρωσαν, αν θέλετε, τον προηγούμενο μνημονιακό δρόμο. Είναι μια κακή συμφωνία η συμφωνία αυτή με τους δανειστές, το έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι είναι μακριά από τις ευρωπαϊκές πρακτικές και έχει μέσα λύσεις ταμιολογιστικές με φορολόγηση αρπακτικού χαρακτήρα. Εξού και οι πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες αποφάσεις των δικαστηρίων, με τελευταία την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την παραγραφή. Λοιπόν, έχει ακολουθηθεί μια διαδικασία αρπαχτής, όπως έχω πει εγώ στα φορολογικά, κύριε Ελιάτσο. Κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αμφίβολες, δεν νομίζω ότι κανείς έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Αλήθεια, θυμάται κανένας τι γίνει με το γάλα? Εκείνη την εργαλειοθήκη, θυμάστε τις μάχες επί Νέας Δημοκρατίας με το πότε θα λύγει το γάλα? Το λύσαμε αυτό? Έχει καταλάβει κανείς τίποτα στην κοινωνία? Αμφιβάλλω. Με τα φαρμακεία και τις αποστάσεις που πρέπει να έχουν το ένα από το άλλο, έχει καταλάβει η κοινωνία τίποτα? Τίποτα. Με τους συμβολιογράφους, αν πρέπει να έχουμε συμβολιογράφους ή όχι, που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη εκτός από την Ιταλία, έχει καταλάβει κανείς τίποτα? Το επάγγελμα που ήταν να καταργηθεί και δεν καταργήθηκε? Ούτε με αυτό. Με τους φορτηγατζίδες και τα φορτηγά, με τις νταλίκες που κάνανε απεργίες. Δηλαδή, έχουμε 7 χρόνια τώρα και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε και να ανταλλάσσουν ιδέες ο κύριος Λιτσογιάννης με τον φίλο μου τον κύριο Μακρύ, τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, για το θέμα των κόκκινων δανείων. Αλήθεια, οι τράπεζες πώς από το 2010 είχαν 7 χρόνια τώρα την πολυτέλεια να μην έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα, αναρωτήθηκε κανείς? Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων για τις ελληνικές τράπεζες. Είτε ζημιά από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, από το κούρεμα, το PSI. Το 2017 αποφασίσαμε να το λύσουμε. Μετά από 4 αποτυχημένες επανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών. Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν με μια κουβέντα ότι η οικονομική και τεχνική διαχείριση του προβλήματος είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο σύνθετη από την πολιτική διαχείριση που επιχειρείται, στα πλαίσια και της επικοινωνίας που είδαμε χθες. Δηλαδή, θέλουμε να μοιάσουμε στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί αυτός είναι το καντήλι μας. Αυτές είναι πολιτικές επικοινωνίες. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει ότι σαν διαχειριστής μνημονίων θα τα καταφέρει, αλλά υπάρχει κακά τα ψέματα μια μεγάλη αντίφαση. Πώς μπορεί να έρχεται η έξοδος από τα μνημόνια του χρόνου μέσα από μια πολιτική την οποία μέχρι εχθές η κυβέρνηση κατήγγειλε? Και βεβαίως με ενδιαφέρον θα ακούσουμε και την ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Γιατί και αυτός πρέπει να απαντήσει στο εξής μεγάλο θεμελιακό ερώτημα. Με δεδομένους τους μνημονιακούς στόχους, όπως αυτοί έχουν ποσοτικοποιηθεί, ποιες είναι οι ταξικές επιλογές της δεξιάς παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας? Η αριστερά κάνει τις δικές της επιλογές. Επέλεξε δηλαδή να βάλει ασφάλιστρα, κύριε Ελιάτσο, για να μην κουρέψει τάξεις. Επέλεξε να μην μειώσει φόρους και να τους αυξήσει κιόλας με μία σειρά φορολογιών, διότι δεν ήθελε να προχωρήσει σε βία αξιολόγηση του δημόσιου τομέα, των δημοσίων υπαλλήλων. Αξιολόγηση, κύριε Ελιάτσο, σημαίνει, και κλείνω τη φλιαρέ μου, ότι όποιος βρεθεί ελιποβαρής απολύεται. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσόγκα. Κλείστε μια φράση, γιατί κλείνουμε. Ναι, έχει 3 λεπτά να κλείσει. Είναι σίγουρο, όπως δείχνουν τα πράγματα, ότι. Τι θα πει στον ελληνικό λαό, κύριο Τσίπρας, έτσι? Τι συζητάτε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα πει ότι γυρίζουμε σελίδα,
ότι δεν είχαν μια σχέση αυτή η εποχή της, του Σεπτέμβρη του 2017 με τον προηγούμενο του 2016, πάμε με νέα στοιχεία, με βελτιωμένους τους στόχους, με βελτιωμένες τις αποδόσεις, με βελτιωμένη την οικονομική κατάσταση, ανδιαφυσβήτητα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίος ο συμβολισμός της έλευσης του Μακρόν αυτή την εποχή στη χώρα. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και όλοι οι οποίοι, και βέβαια και οι 15 επενδυτές σοβαροί που φέρνει μαζί του, και βέβαια φέρνει μαζί το έργο μιας κυβέρνησης η οποία νομοθέτησε στην παιδεία, στην υγεία, στην ΑΕΠ, στα εργασιακά, θεσμοθέτησε κανόνες για την προστασία των εργαζομένων, έβαλε τάξη στις υπερορίες και συνεχίζει διαρκώς να βάζει τάξη σε μια κοινωνία η οποία εστέλνει το κανόνες σοβαρής λειτουργίας μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Φορτσάκη. Έχουμε, κύριε Λιάτσο, σήμερα μια κοινωνία η οποία είναι εξαιρετικά κουρασμένη. Είναι κουρασμένη από όλες τις πλευρές. Και είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει πλέον την ικανότητά τους να πληρώνουν. Και είδατε ότι το 1/3 των πολιτών δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους τώρα με την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Αυτό προδιαγράφει μια πορεία η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Διότι εάν δεν καταφέρουμε να μαζέψουμε τα χρήματα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί, δεν θα μπορέσουμε να κινηθούμε παρά μόνο προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης του κόφτη με όλα, με όλα αυτά τα οποία συνεπάγεται αυτού του είδους η διαδικασία. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μια πολύ κακή επιλογή επιβαρύνοντας τόσο πολύ τους πολίτες και αυτή την ώρα έχει πιαστεί σε μια διαδικασία η οποία δεν την αφήνει ελεύθερη. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αυτή την ώρα? Πρέπει να κινηθεί οπωσδήποτε προς την κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας, της μείωσης της γραφειοκρατίας, της απελευθέρωσης της αγοράς και της στήριξης των επενδύσεων. Θα το κάνει? Δεν θα το κάνει. Η αντίθετα η Νέα Δημοκρατία, και κλείνω με αυτό, πιστεύω ότι δια του στόματος του αρχηγού της, του κυρίου Μητσοτάκη, θα αναγγείλει συστηματικά τα μέτρα εκείνα τα συγκεκριμένα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα από εμάς να αισθανθεί καλύτερα και να αισθανθεί αισιόδοξος. Το μήνυμα είναι πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά, κοιτάζουμε τώρα πώς θα φτιάξουμε μια καινούργια Ελλάδα, ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουμε και πώς συγκεκριμένες ανησυχίες θα ικανοποιήσουμε, ώστε να καθησυχάσουν οι συμπολίτες μας και να ξέρουν ότι υπάρχει και ένας συγκεκριμένος δρόμος που θα δώσει συγκεκριμένη λύση. Μαγικά ραβδία δεν υπάρχουν, μάλιστα, αλλά υπάρχει μια οδός αισιόδοξη αν ακολουθήσουμε ένα σωστό πρόγραμμα. Κύριε Μαργαρίτη. Πριν έρθω, κάτσα και κοίταξα τι είχε πει ο Πρωθυπουργός πέρσι την διαπαθή. Α, ωραίο, ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι. Είχε πει ότι θα κλείσουμε την αξιολόγηση. Κάναμε 9 μήνες να την κλείσουμε και πήραμε για 40 χρόνια δεσμεύσεις. Είχε πει ότι θα εξασφαλιστεί και ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση του χρέους. Παραπέμφθηκε στις καλένδες. Είχε πει ότι θα μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Δεν τα καταφέραμε. Είχε πει ότι αρχίζει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έβγαλε το ανεμικό 0,4% της Ελστάτ. Και είχε πει ότι θα βρεθεί λύση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και αντί για αυτό έχουμε φοροκαταιγίδα, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτόν τον καιρό. Σας λέω ακριβώς τις εφημερίδες που βρήκα, και ήταν οι τίτλοι και τι ισχύει σήμερα. Ενδιαφέρον πολύ. Κύριε Μακρύ. Εγώ θέλω να πω κάτι στο φίλο μου τον Δημήτρη που είπε για το γάλα, επειδή πολύ σωστά τοποθετήθηκε για τις εργαλειοθήκες. Η αγορά δεν μας περιμένει, τρέχει μόνη της. Το γάλα, παραδείγματος χάρη που συζητήθηκε, υπολογίζει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανέβει πάνω από 20%, γιατί υπάρχει έλλειμμα γάλακτος. Έλλειψη φοβερή. Έτσι. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι. Άρα δεν πετύχαμε τη μείωση που μας λέγανε. Θα πάμε σε αύξηση. Όχι, για να κάνουμε, γιατί η αγορά προχωράει. Αυτή εδώ η κοινωνία, η κουρασμένη, έτσι, που είπε και ο καθηγητής ο Φορτσάκης, πρέπει κάποια ώρα να δούμε πότε θα σωθεί, έτσι, και στο τέλος της μέρας πώς θα δείχνει και αυτή η κοινωνία. Πώς θα δείχνει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα υποθέσει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω κανένα από την πραγματική οικονομία δεν ενδιαφέρει. Ίσως εμένα η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη μου αγάπη μετά τον Πειραιά που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η εμποροπανήγυρη πρέπει κάποτε να σταματήσει, και αυτά που περιμένουμε τον κάθε κύριο Πρωθυπουργό να πάει και να πει ό,τι θέλει να πει, και συνήθως πρέπει να πει καλά πράγματα, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι παραπέει, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα πρέπει να σταματήσουν αυτές τις ιστορίες. Γιατί, αν παραδείγματος χάρη ακούσουμε κάτι που στις συζητήσεις που κάνουμε με κυβερνητικούς παράγοντες, ότι θέλει να υπάρξει μια αναπτυξιακή τράπεζα, σωστά, να δω ποιος θα βάλει τα κεφάλαια, και ότι θα γίνονται χρηματοδοτήσεις με business plan. Θα λειτουργήσει, λέει, το πρώτο τρίμηνο του 2018. Με business plan χρηματοδοτήσεις δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να το πω. Άρα, τι θέλω να πω. Προσπαθεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και με πολύ σεβασμό στον σημερινό πρωθυπουργό, να πει πράγματα τα οποία είτε μπορείτε να τα κάνει είτε δεν στέκουν. Μάλιστα. Άρα καλύτερα να μην υπάρχουν αυτές τις ιστορίες. Θανάση, κλείνουμε με σένα.
Εγώ θα πω ότι. Πέρασα και τρία λεπτά, είναι δύο και τρία. Απλώς ένα πολύ γρήγορο πράγμα. Ναι. Θα κινηθεί ανάμεσα στις τελευταίες επισκέψεις στις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά, δηλαδή την προστασία των ευρύτερων κοινωνικών δομάδων. Εκεί μέσα σε αυτά τα δύο. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Τσαγκάρη, τον κύριο Τσόγκα, τον κύριο Φορτσάκη, τον κύριο Μαργαρίτη, τον κύριο Μακρύ και τον κύριο Λιτσογιάννη. Η Κόντρα News έχει το πρωί πολύ σημαντικό πρωτοσέλιδο αποκαλυπτικό. Έρχονται συλλήψεις για τρία μεγάλα σκάνδαλα. Κλιμάκιο εισαγγελέων σε Ελβετία, Σκόπια και Αμερική. Και είναι το Γιάννο οι κρυφοί λογαριασμοί σε Τράπεζα της Ζυρίχης. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.